Προκάλεσε πολλές συζητήσεις αυτές τις ημέρες. Πάμε απευθείας στην Ιωάννα Μάδρου να μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Θα τη δούμε. Θα την καλημερίσουμε. Της ευχηθούμε καλή μεγάλη εβδομάδα. Γεια σου, Ιωάννα. Καλημέρα. Καλημέρα, Ιωάννα. Καλημέρα και σε εσάς και καλή μεγάλη εβδομάδα και καλό Πάσχα. Έχουμε πολλές εξελίξεις. Η αλήθεια είναι αυτή. Να ξεκινήσω από την παρέτηση. Ναι, από την παρέτηση. Για την παρέτηση. Λοιπόν, παραιτήθηκε πριν από λίγο ο αντιπρόεδρος του Αρειοπάγου, ο κ. Χρήστος Τζανερίκος. Ήταν ο πρόεδρος του τμήματος που επρόκειτο να κρίνει την εκλογική τύχη του κόμματος Κασιδιάρη. Γιατί παραιτήθηκε? Παραιτήθηκε διότι προέβη εχθές σε δημόσιες δηλώσεις, επικρίνοντας τη ρύθμιση που φέρνει η κυβέρνηση προς ψήφιση αύριο, με την οποία ανατίθεται στο σύνολο των δικαστών του πρώτου τμήματος του Αρειοπάγου η κρίση για τη συμμετοχή του συγκεκριμένου κόμματος, που θα κρίνει βέβαια και όλα τα άλλα κόμματα. Ναι. Ο κύριος Τζανερίκος, ο οποίος επρόκειτο να δικάσει αυτή την υπόθεση, δημόσια τοποθετήθηκε για τον νόμο της κυβέρνησης, τον οποίο χαρακτήρισε ως πρωτοφανή παρέμβαση στο έργο της δικαιοσύνης και είπε μάλιστα ότι η ρύθμιση αυτή δηλώνει δυσπιστία και έλλειψη εμπιστοσύνης από την κυβέρνηση στο πρόσωπό του. Αυτή η δήλωση, η οποία υπήρξε πρωτοφανή στα δικαστικά χρονικά, δηλαδή δικαστικός λειτουργός να δηλώνει εμέσως πλην σαφώς δημόσια τη δικαστική του ψήφο για υπόθεση την οποία πρόκειται να δικάσει και να αποφασίσει, δηλαδή να παίρνει δημόσια θέση πριν δικάσει και πριν αποφανθεί. Ιωάννα, επί της τροπολογίας ήταν το πρόβλημα ή επί του αρχικού νόμου? Όχι, για την τροπολογία. Ο αρχικός νόμος είναι άλλο πράγμα. Άρα το πρόβλημα του κυρίου Τζανερίκου ήταν ότι θα ψηφίσει η ολομέλεια και όχι το Α1 τμήμα, σωστά? Όχι η ολομέλεια, ότι θα ψηφίσουν όλοι οι δικαστές του τμήματος και όχι ορισμένοι. Και όχι ορισμένοι. Η ολομέλεια, ναι, έχεις η ολομέλεια δίκιο, του Αρειοπάγου δεν έχει καμιά σχέση με το θέμα αυτό. Συνηθιζόταν μέχρι σήμερα από το πρώτο τμήμα του Αρειοπάγου την εκλογική διαδικασία να τη διεκπεραιώνουν 5 ανώτατη δικαστική λειτουργή. Αυτούς τους 5 τους επέλεγε ο πρόεδρος του τμήματος, δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση ο κύριος Τζανερίκος, ο οποίος πρέπει να σας πω ότι είναι πολύ έμπειρος δικαστικός λειτουργός και αξιόλογος δικαστικός λειτουργός. Όμως, στην προκειμένη περίπτωση έκανε δημόσια τοποθέτηση. Αυτή η τοποθέτηση, η οποία είναι πράγματι πρωτοφανής, προκάλεσε πολιτικές αντιδράσεις. Καταρχήν, απάντησε ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Βορύδης, ο οποίος πέραν όλων των άλλων είπε ότι νομοθετεί η Βουλή και όχι οι δικαστές. Ναι. Απάντησαν όμως και συνταγματολόγοι με πιο σκληρή από όλες τις τοποθετήσεις εκείνη του Ευάγγελου Βενιζέλου. Σωστό. Ο οποίος, αφού επέκρινε σφοδρότατα την ενέργεια του αντιπρόεδρου του Αρειοπάγου, του ζήτησε άμεσα να απόσχει από τα καθήκοντά του. Ακριβώς για το λόγο ότι δεν μπορεί δικαστικός λειτουργός δημόσια να τοποθετείται για νομοθετική ρύθμιση που δεν έχει καν ψηφιστεί και όταν ο ίδιος πρόκειται να την κρίνει. Γιατί δεν τοποθετήθηκε ο κύριος Τζανερίκος για μια ρύθμιση που αφορά ένα άλλο θέμα, που και αυτό δεν επιτρέπεται. Τοποθετήθηκε για ρύθμιση την οποία ο ίδιος επρόκειτο να κρίνει. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι το ατόπιμά του ήταν μεγάλο. Πρέπει να σας πω ότι μέσα στη δικαιοσύνη προκάλεσε σφοδρότατες αντιδράσεις και ίσως αυτές οι αντιδράσεις ήταν εκείνες που τον οδήγησαν σήμερα το πρωί σε παρέτηση. Τώρα, να πω δύο λόγια τι θα γίνει μετά την παρέτηση. Ναι. Γιατί πρέπει η εκλογική διαδικασία να προχωρήσει στον Αρειοπάγο, να κριθούν τα κόμματα που θα συμλάβουν μέρος από την εκλογική. Στις εκλογές, ναι. Και πρωτίστως το κόμμα Κασιδιάρη, για το οποίο γίνεται πολύ μεγάλος λόγος, Εθνικό Κόμμα Έλληνες. Από την παρέτηση υπευλήθη σήμερα χωρίς σχόλια, χωρίς δήλωση, χωρίς τίποτα. Ήταν τυπική παρέτηση, παρετούμε από το δικαστικό σώμα, όχι μόνο από, από την Προεδρία αυτού του τμήματος. Εάν ο κύριος Τζανερίκος δεν επανέλθει, και θα το πω γιατί το λέω αυτό, την Προεδρία αυτού του τμήματος θα αναλάβει και θα διεκπαιρεώσει η αρχαιότερη αρεοπαγή της, η οποία είναι η κυρία Ευδοξία Κιουψίδου. Μάλιστα. Γιατί το λέμε αυτό? Διότι ο νόμος της παρετής των δικαστικών λειτουργών δεν είναι όπως η πολιτική που πρέπει ο Πρωθυπουργός να την κάνει δεκτή. Εδώ ο νόμος λέει παρετείται σήμερα ο δικαστής που έχει 10 ο μήνας. Ναι. Μέχρι να περάσει ένα μήνα η παρέτησή του δεν μπορεί να γίνει δεκτή. Του δίνει δηλαδή περιθώριο ένα μήνα να το ξανασκεφτεί. Μάλιστα. Ο ένας μήνας όμως είναι 10 Μαΐου. Στις 5
Ο Άριος Πάγος πρέπει να έχει τελειώσει με τα πολιτικά κόμματα και με το κόμμα Κασιδιάρη. Mm-hmm. Οπότε αυτή η παρέτηση έχει υποβληθεί και μένει στο σιρτάρι μέχρι τις 10 Μαΐου. Βέβαια, όταν ένας αντιπρόεδρος του Άριου Πάγου παρετείται, αντιλαμβάνεται κανείς ότι πολύ δύσκολα θα επανέλθει. Αλλά η προθεσμία αυτή πρέπει να περάσει. Και θα ψηφίσει στο ενδιάμεσο ή δεν θα ψηφίσει? Αν δεν επανέλθει, δεν θα ψηφίσει. Mm-hmm. Αφού έχει παραιτηθεί. Αλλά αν επανέλθει, μπορεί να ψηφίσει. Ναι, αλλά από τη στιγμή που είναι μέχρι τις 10 Μαΐου. Αυτό είναι το θέμα που λες. Μέχρι τις 10 Μαΐου, ναι, δηλαδή, πρέπει να αποφασίσει ο Άριος Πάγος. Αν ανακαλέσει, ναι, για να το κάνουμε, να μην το κάνουμε δύσκολο, αν ανακαλέσει πριν την ψηφοφορία στο τμήμα, θα λάβει μέρος. Μάλιστα. Αν δεν ανακαλέσει πριν την ψηφοφορία στο τμήμα, δεν θα λάβει μέρος. Μάλιστα. Ωραία, Ιωάννα, ευχαριστούμε πολύ. Σε κάθε περίπτωση αυτό το θέμα, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι έχει εξελιχθεί σε ένα πολιτικό δικαστικό θρίλερ με το κόμμα Κασιδιάρη, γιατί πρέπει να πω ότι επανήλθε χθες και ο κύριος Κανελόπουλος, επίτιμος ανώτατος δικαστικός λειτουργός, ο οποίος θα αναλάβει την προεδρία αυτού του, την ηγεσία αυτού του κόμματος, και ο οποίος είπε ότι αυτή η ρύθμιση της κυβέρνησης που δίνει τη δυνατότητα σε περισσότερους δικαστές χωρίς επιλογή, το τονίζω, η ρύθμιση της κυβέρνησης λέει όλοι όσοι είναι σε αυτό το τμήμα θα μετάσχουν, θα δικάσουν και θα ψηφίσουν. Δεν λέει διαλέγω κάποιους. Ναι. Σε αυτό ο κύριος Κανελόπουλος είπε ότι αυτή η ρύθμιση όχι μόνο δεν μας πτωεί, αλλά και μας πεισμώνει. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, Ιωάννα, να είσαι καλά. Εμείς πάμε να παρακολουθήσουμε τι είπε ο Υπουργός Εσωτερικών, που είναι δικιά του η τροπολογία βεβαίως, και ο νόμος ο αρχικός, σήμερα στην πρωινή εκπομπή του Sky, στον Δημήτρη Οικονόμου και τον Άκη Παυλόπουλο. Κοιτάξτε, ο Άριος Πάγος, με βάση την υφισταμένη νομοθεσία, αυτή που αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα και έχει ψηφιστεί, κάνει για πρώτη φορά, και θα πω για πρώτη φορά στην ιστορία του, του ανατίθεται να κάνει κάτι το οποίο είναι κάτι διαφορετικό από αυτό που έκανε όλο το προηγούμενα χρόνια και σε όλες τις προηγούμενες εκλογές. Το τι τυπικό, ας πούμε, που έκανε. Τι έκανε στις προηγούμενες εκλογές? Έθετε υποψηφιότητα ο κύριος Παυλόπουλος. Ήταν 25 χρόνων ο κύριος Παυλόπουλος. Ήταν. Είχε καταθέσει το παραβολό του. Το είχε καταθέσει. Προέκυπτε κάποιο άλλα από τα συνταγματικά κολλήματα? Δεν προέκυπτε. Ανακηρύσσεται υποψήφιος. Με το καλό. Αυτός λοιπόν, κύριε Παυλόπουλε, αυτή θα είναι η διαδικασία όταν τα αποφασίσετε. Ευχαριστώ, λοιπόν, κύριε, έτσι. Άρα λοιπόν αυτό είναι μια τυπική διαδικασία. Μάλιστα. Τώρα έχει ανατεθεί κάτι πρόσθετο. Να αξιολογήσει κάποιες προϋποθέσεις, δηλαδή εάν υπάρχουν κόμματα που έχουν ιδρυτές τους που έχουν καταδικαστεί για τις πράξεις που περιγράφει ο νόμος και δει για ηγεσία και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ή υπάρχουν τέτοιοι υποψήφοι ανάμεσα στα κόμματα, ή ενδεχομένως υπάρχουν τέτοιοι οι οποίοι είναι αρχηγοί